μια συγκινητική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα και έχει να κάνει με μια έμπρακτη στήριξη στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Μια πολύ μεγάλη αγκαλιά που άνοιξαν εκεί οι υπεύθυνοι, ιερείς και απλοί πολίτες που βρίσκονται δίπλα στη Μητρόπολη, προς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη το βλέμμα μας, την αγκαλιά μας και, και τη φιλία μας αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οπότε, τι έκαναν? Μέσω του Κέντρου της Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής συγκεντρώθηκαν 4.560, προσέξτε, λίτρα ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο έχει συσκευαστεί και θα αποσταλεί μέσω της ελληνικής πολιτείας, μέσω του κράτους λοιπόν, στους αδελφούς μας, όπως αναφέρει εδώ και το Δελτίο Τύπου. Είναι ιδιαίτερη χαρά, καθώς φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια που βρίσκεται αυτή η ομάδα εδώ στην εκπομπή, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και είναι χαρά μας, με τον να μου επιτρέψει το χαρακτηρισμό υπερδραστήριο και ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή, Αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Γιαναράκη, και βέβαια έχει και την ιδιότητα του αναπληρωτή Προέδρου του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Πατέρα Αγαθάγγελε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά μας έχετε συγκινήσει με αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία και δεν ξέρω αν σύμφωνα πάντα με την αρχική σας προσδοκία περιμένατε να συγκεντρωθεί αυτή η ποσότητα ελαιολάδου. Για να είμαι ειλικρινής, τόσο σεβασμιότατος Μητροπολίτης και επιμενάρχης μας, ο κύριος Ανδρέας, που με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, όσο και όλων εμάς που εργαζόμαστε στο Κέντρο Αλληλεγγύης, δεν περιμέναμε μια τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Μαζεύτηκαν, όπως είπατε, 4,5 τόνοι λάδι με την πραγματική στήριξη όλων των ιερέων της Μητροπολικής μας Περιφέρειας και των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, αλλά και των απλών ανθρώπων. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές που έζησαν οι ιερείς μας σε νορίες τους όταν είδαν ηλικιωμένους ανθρώπους να φέρνουν μικρές ποσότητες λαδιού ως απλή συμπαράσταση σε όλους εκείνους οι οποίοι ζουν αυτή την τραγωδία. Και ξέρετε, εμείς το ζούμε εδώ και 1,5 χρόνο μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Οι πληγές μας δεν έχουν κλείσει, θα αρχίσουν πολύ να κλείσουν. Και ζήσαμε και βιώσαμε και βιώνουμε αυτή την καταστροφή λίγο περισσότερο από όλους τους άλλους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί εμείς έχουμε πάθει από το σεισμό. Πολύ σωστά. Έχει συσκευαστεί αυτή η ποσότητα ελαιολάδου, έχει αποσταλεί? Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε? Κοιτάξτε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Σαφώς έχει συσκευαστεί, είναι έτοιμο, είναι στις παλέτες. Έχουμε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, με τη βοήθεια και του κυρίου Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, του κυρίου Στυλιανίδη. Και μέσα στις επόμενες μέρες το λάδι αυτό θα φύγει και θα κατευθυνθεί προς την Τουρκία και προς την Συρία. Μάλιστα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι δηλαδή. Νομίζω ότι και οι φωτογραφίες αποδεικνύουν αυτό το μεγαλείο της ψυχής, αλλά και το μέγεθος της βοήθειας, γιατί καμιά φορά είναι σημαντικό, είτε μικρή είτε μεγάλη, να αναδεικνύουμε και τις προσπάθειες που θα απευθυνθούν σε πολύ κόσμο. Και πολλοί και Τούρκοι και Σύριοι θα επωφεληθούν από τη δική σας έτσι πρωτοβουλία. Πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε μια επικοινωνία με τις χώρες αυτές και έχουμε εικόνα, θα σας πω ότι οι καταστάσεις που ζουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τραγικές. Μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια μερίδες φαγητό ημερησίως. Καταλαβαίνετε τον όγκο των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εμείς πριν από 1,5 χρόνο χρειαζόμασταν περίπου 5 με 6.000 μερίδες φαγητό την ημέρα και δίναμε ένα τιτάνιο αγώνα προκειμένου να βρεθεί αυτό το φαγητό εδώ στο Αρκαλοχώρι και στα γύρω χωριά. Φανταστείτε λοιπόν την ανάγκη αλλά και την πίεση που δέχονται τόσο οι άνθρωποι που συντονίζουν και αυτή την προσπάθεια, αλλά και τα εκατομμύρια των ανθρώπων οι οποίοι είναι άστεγοι, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν υπάρχοντα, δεν έχουν τίποτα. Και περιμένουν ένα πιάτο φαΐ, ένα πιάτο φαΐ που πιστέψτε με είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Σας το λέω επειδή έζησα
ήμουν στο συντονιστικό των σεισμών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Οι ποσότητες των τροφίμων που φτάνουν σε αυτές τις δύο χώρες σε σχέση με το μέγεθος της καταστροφής είναι αμιλητές. Σε μια σεισμόπληκτη περιοχή όπως είναι και η περιοχή σας, αμέσως μετά τις πρώτες μέρες, την ίδια στιγμή της τραγωδίας, ανοίγει μια πολύ μεγάλη πληγή. Αυτή η πληγή γιατρεύεται στο πέρασμα των ημερών, των μηνών, των χρόνων και με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε, πάρα πολύ δύσκολα. Καλή πρακτική, το πρακτικό σκέλος της βοήθειας και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αλλά αν είχατε απέναντί σας αυτούς τους ανθρώπους, πατέρα Γαθάγγελε, τι θα τους λέγατε? Χρειάζεται να οπλιστούμε υπομονή, γιατί ξέρετε, όσο τα φώτα της δημοσιότητας είναι ανοιχτά, υπάρχουν τα πάντα, είναι πολύ εύκολα όλα. Τρόφιμα, βοήθεια, στήριξη, λόγια μεγάλα, όλα είναι πολύ εύκολα. Όταν σβήσουν όμως τα φώτα και μείνουν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι όπως μείναμε και εμείς εδώ, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Φανταστείτε, και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, τώρα σας διακόπτω και ζητάω συγγνώμη, ότι εμείς εδώ στην εκπομπή γενικά και στον Όμιλο Cree TV τα φώτα δεν τα έχουμε κλείσει και δημοσιογραφικά προς την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά η βοήθεια έχει σταματήσει και η περιοχή έχει ξεχαστεί. Είναι και άλλο θέμα, άλλη παράμετρος, είδατε. Γι' αυτό σας λέω ότι για τους ανθρώπους εκεί όλο αυτό το πρόβλημα, ξέρετε πότε θα τελειώσει, τουλάχιστον μετά από 10 χρόνια. Γιατί εκεί μιλάμε για εκατομμύρια σπίτια. Εδώ εμείς και μιλάμε για 200 containers και έχουμε μια απογοήτευση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη σε αυτά τα σπίτια. Σε αυτά τα κλουβιά, γιατί κλουβιά είναι τώρα, μην γελιόμαστε, είναι μικρά μεταλλικά κουτιά. Φανταστείτε λοιπόν εκατομμύρια ανθρώπων εκεί, οι οποίοι ζουν, γιατί οι συνθήκες εκεί είναι ακόμα δυσκολότερες. Βρέχει σε πολλές περιοχές, χιονίζει, κάνει κρύο. Μιλάμε για, μας έλεγαν εκεί οι υπεύθυνοι, ότι υπάρχουν περίπου 30 με 35.000 ορφανά παιδιά. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. Ακριβώς. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η στήριξή σας θα συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος. Και η πνευματική καθοδήγηση βέβαια στα όρια και στο ένα πλαίσιο του δυνατού προς την συγκεκριμένη περιοχή. Και είμαστε εδώ προκειμένου να αναδείξουμε, πατέρα Αγαθάγγελε, και τις επόμενες δράσεις σας. Κοιτάξτε, έχουμε έναν Μητροπολίτη που έχει πάρα πολλές ευαισθησίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί μας παροτρύνει καθημερινά. Γιατί ξέρετε, το κέντρο αλληλεγγύης εδώ δεν έχει σταματήσει. Μοιράζουμε περίπου 7 με 8.000 δέματα αγάπης, τρόφιμα και κρέας στη διάρκεια του χρόνου. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, ήδη ετοιμάζουμε καινούργια αποστολή. Έχουμε έναν Μητροπολίτη ο οποίος δεν απέχει, είναι δίπλα. Είναι δίπλα στους ανθρώπους. Το απέδειξε και στην Εύβοια, όταν έφυγαν από εμάς 200 κυβότια με ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης. Είναι και η ομάδα δυνατή όμως. Πατέρα Αγαθάγγελε, ξέρετε, ο ένας δεν κάνει τίποτα μόνος του. Είναι και η ομάδα από πίσω. Έχουμε καλό κυβερνήτη. Καλό κυβερνήτη και καλό πλήρωμα. Και καλό πλήρωμα. Εντάξει, το πλήρωμα καλό είναι, δόξα τω Θεώ, γιατί έχουμε πολύ καλούς ιερείς. Η Μητροπολή μας έχει πολύ καλούς ιερείς, οι οποίοι εργάζονται και αυτοί με την ίδια αγάπη και με τον ίδιο ζήλο που εργάζονται και οι άνθρωποι που είμαστε στο κέντρο αλληλεγγύης. Έχουμε έναν Μητροπολίτη ο οποίος καθημερινά είναι σκυμμένος πάνω από τα προβλήματα, κάνει άπειρες καθημερινές συναντήσεις και επικοινωνίες και επαφές προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα εδώ των ανθρώπων του Αρκαλοχωρίου και των γύρω περιοχών, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και 40-50 εκκλησίες πεσμένες εδώ, έτσι. Οι άνθρωποι εκκλησιάζονται σε καφενεία και σχολεία και τα λοιπά. Και είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας, ο οποίος είναι καθημερινός για τον Μητροπολίτη μας. Εμείς είμαστε ευγνώμονες για τον κόσμο ο οποίος ήρθε και προσέφερε αυτή τη βοήθεια, και θα έχετε σύντομα νέα από την αποστολή και θα έχετε σύντομα εικόνες και από την Τουρκία και από την Συρία όταν αυτή η βοήθεια φτάσει στον προορισμό της. Μάλιστα, τι να πω, εγώ θα σταθώ και σε εσάς προσωπικά, το γνωρίζω δεν το θέλετε, καθώς προσωπική μου άποψη, επειδή έτσι καλύπτω και το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και το αγαπώ ιδιαίτερα, ο πατέρας Αγαθάγγελος διαχρονικά από ιερέας απλώνει το χέρι του σε όσους έχουν ανάγκη. Και το λέω δημόσια, δεν θέλω να σχολιάσετε, ξέρω δεν θέλετε να σχολιάσετε, εγώ το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν χρειάζεται. Με το καλό να τα ξαναπούμε, πατέρα Αγαθάγγελε.